Είναι αυτό που λέμε εδώ και τόσο πολύ καιρό. Δηλαδή, όταν ήμασταν εμείς στο κρίσιμο χρονικό διάστημα, εκεί που τέλος πάντων ζήσαμε την πρωτόγονη κατάσταση μεταξύ 15 Μαρτίου και κυρίως 15 Απριλίου, βρισκόμασταν σε επικοινωνία με κάποιους συμπολίτες μας που ήταν σε άλλες περιοχές, ας πούμε. Περιοχές που, όπως είναι το Ντουμπάι, που τον Απρίλιο είχε θερμοκρασίες 32-34. Και μας έλεγαν ότι παρόλο που υπήρχαν αυτές οι θερμοκρασίες, υπήρχαν τα κρούσματα. Είναι κάτι που λέμε εδώ και καιρό ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν πρέπει να χαλαρώνουμε. Δηλαδή, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πολλοί συμπολίτες μας δίνουν πολύ πιο εύκολα τις χειραψίες. Ο καθένας μας πρέπει να τηρήσει η στάση ευθύνης και την υγιεινή και όλα όσα μας δίνουν ως οδηγία ο ΕΟΔΗ. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι στη Καστοριά τουλάχιστον εδώ και 2 μήνες, όπως προαναφέραμε, δεν έχουμε απολύτως κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά επειδή περάσαμε την πιο δύσκολη έτσι περίοδο από όλα τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος και βλέπουμε ότι στη Ξάνθη τώρα παρουσιάστηκαν 15 νέα κρούσματα, όπου η πολιτική προστασία πήρε κάποια έκτακτα μέτρα όσον αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκεί του Εχήνου και κάποια άλλα μέτρα τα οποία, όπως είπατε, θυμίζουν στιγμές και εικόνες πριν 2 μήνες. Θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην εφησυχάζουμε. Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πόσο δε μάλλον, κύριε Σαββόπουλε, που νομίζω ότι μας ανησυχεί όλους, το γεγονός ότι στον γειτονικό νομό της Κοζάνης και με μια περιοχή που υπάρχει επαφή με την Καστοριά, έχουμε κάποια κρούσματα που είναι προφανώς από μόνο του ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί όλους μας. Ναι. Γενικότερη οδηγία του ΕΟΔΗ, άμα δούμε τα περισσότερα, τα τρία από τα τέσσερα, τα πέντε κρούσματα της Κοζάνης, είχαν να κάνουν με άτομα που ήρθαν από άλλες περιοχές εκτός Κοζάνης. Πρέπει όλοι μας, Ελπίζουμε να μην είναι επαναλαμβάνω, να εκεί. προσέχουμε. Υπάρχουν μέτρα, δηλαδή αυτό που έτσι είναι πολύ καλό, βλέπουμε με το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι αρκετά μεγάλο, τόσο από την κινητή μονάδα που γίνονται έτσι πάρα πολλά καθημερινά τεστ, αλλά όσο και από το νοσοκομείο Καστοριάς. Όλα αυτά που υπάρχουν γίνονται έτσι τεστ σε πολλούς συνανθρώπους μας. Η κινητή μονάδα μάλιστα κάνει σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων από την κυρία Μπρουγανού. Πάρα πολλά τεστ καθημερινά και επαναλαμβάνω, 61 μέρες δεν έχουμε κανένα απολύτως νέο κρούσμα. Τώρα το ότι εμφανίστηκαν στην περιοχή της Κοζάνης, οι δύο είχαν έρθει από το εξωτερικό, κάποιος μεταφέρθηκε από μια άλλη περιφερειακή ενότητα, ένας στρατιωτικός και ο γιατρός τον οποίο τον εξέτασε. Είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας καθησυχάσει, είναι κάτι το οποίο το καλοκαίρι βλέπουμε ότι εφόσον δεν προσέχουν εμφανίζονται νέα κρούσματα. Προχθές από τα δεν ξέρω πόσα, τα 24 ήταν κρούσματα τα οποία είχαν έρθει από άλλες περιοχές, από χώρες του εξωτερικού. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.